Γεια σας. Λοιπόν, θα κάνουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια. Ή για το δέντρο ή για το σπίτι γενικά. Και θα τα φτιάξουμε με ζυμαράκι. Αυτό το ζυμαράκι το λένε άλλα το ζυμαράκι, κάπως έτσι. Οκ. Πάμε να δούμε πρώτα τι θα βάλουμε μέσα. Θα βάλουμε μία κούπα αλεύρι. Μία κούπα αλάτι. Ναι, αλάτι. Μία ολόκληρη κούπα αλάτι και μισή κούπα νερό. Το ζυμώνουμε όλο αυτό. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει με το ζύμωμα. Είναι μια ωραία ζύμη. Ακριβώς με αυτή την αναλογία που σας είπα. Εγώ έλεγα μήπως θα χρειαζόταν και άλλο νερό και άλλο αλεύρι. Τελικά δεν χρειάστηκε τίποτα. Λοιπόν, ήρθα στο τραπέζι και έχω φέρει μαζί μου μία λαμαρίνα της Έσπρος Αλαδόκολλα. Εδώ είναι υπέροχη ζύμη. Έφερα λίγο νερό. Έχω φέρει κάτι φακές. Και αυτά εδώ τα σκεύη. Και δεν ξέρω τι θα τα κάνω. Τώρα θα δούμε. Ανάλογα την έμπνευση. Αυτή την παλίτσα που είχα φτιάξει την πατήκωσα και την έκανα μια πιτούλα. Τι να βάλω πάνω τώρα. Να βάλω λουλουδάκια. Να του βάλω ένα σπιτάκι. Για να δω. Ορίστε, αυτό έφτιαξα. Κάτσε να δούμε να ψηθεί, να δούμε πόσο μπούρδα θα είναι. Σκέφτηκα να κάνω έναν χιονάνθρωπο, οπότε έφτιαξα μερικές μπαλίτσες. Να τις κάνω πίτες μετά, να δούμε πώς θα γίνει. Ωραία, τον έκανα. Αλλά πώς να τον στολίσω τώρα, πώς? Τελικά τον στόλισα με φακές. Του έκανα και τη μύτη εκεί πέρα και του έβαλα και κάτι χεράκια από κανέλα. Σκέφτηκα να κάνω ένα αγγελάκι. Ωραία, το ξεκινάω έτσι. Το ξέρω ότι τώρα φαίνεται σαν μέλισσα, αλλά έχω την ελπίδα ότι σιγά σιγά θα φτιάξει. Για να δούμε. Τελικά του αφαίρεσα υλικό γύρω γύρω, να σταματήσει να μοιάζει με μέλισσα και τώρα είναι έτσι. Αλλά θα της φτιάξω λίγο το φουστάνι. Οκ, του φτιάξα το φουστάνι του αγγέλου, του βάλα και φτερά. Εντάξει. Λοιπόν, να σας πω ένα tip. Αυτή εδώ σιγά σιγά μπορεί να ξεραίνεται. Οπότε αυτό που κάνω είναι ότι βουτάω το χέρι μου μέσα στο νερό και το ξαναπλάθω για να είναι υγρό και να μπορώ μετά να το πλάθω. Οκ. Αυτό εδώ προσπάθησα να το κάνω ανάγλυφο. Του ζούπηξα πάκα από κάτω αυτό εδώ το πιατάκι. Αλλά οκ. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι το σούπερ πετυχημένο. Αναρωτιέμαι αν όλα αυτά θα σηκώνονται όταν τα ψήσω ή θα φύγουν μαζί με το χαρτί. Τώρα είπα να κάνω ένα σε σχήμα χριστουγεννιάτικο δεντράκι, οπότε ξεκίνησα με ένα τρίγωνο. Εντάξει, έτσι το στόλισα το ελατό με γυρλάντες και με μπάλες. Τώρα βαρέθηκα και είπα να κάνω μερικά αστεράκια μαζεμένα. Του έβαλα γαρίφαλα εδώ και μια φακή στη μέση και έκανε και μια τρύπα για να κρεμιέται. Αυτό εδώ βγήκε σαν το αστέρι του Σερίφη. Λοιπόν, τα έψησα τα αριστουργήματα και είναι πάρα πολύ παράξενο, αλλά σηκώνονται από το χαρτί, ναι, και δεν σπάνε. Κοιτάξτε, ο άγγελος πετάει. Λοιπόν, τα έψησα γύρω στους 180 με αέρα. Ναι, μαζί με μελιτζάνες τα έβαλα, πήραν και τη μυρωδιά. Λοιπόν, καλές εμπνεύσεις.